συναντήσει, σας καλωσορίζουμε στην αρχαία Μεσίνη. Ο Δήμος και ο Δήμαρχος Μεσίνης σας καλωσορίζουν στο δεύτερο Φεστιβάλ Μικρών ή αλλιώς Σχολεία Εν Δράση, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο διεξαγωγής του 11ου Διεθνούς Νεανικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος Αρχαία Μεσίνη 2024. Το 11ο Φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στη μνήμη του καθηγητή Πέτρου Θέμελη. Θα ακολουθήσει ένα μικρό ηχητικό αφιέρωμα. Κάθε μέρα είναι μια νέα αρχή. Ήθελα να αρχίσω τώρα ξανά την έρευνά μου στη Μεσίνη. Δεν βλέπω το χρόνο, την ώρα, τη μέρα να πάω κάτω και να συνεχίσω. Αυτό που με τραβάει είναι αυτός ο χώρος. Από εδώ και μπρος θα κάνεις κάτι καλύτερο, θα βρεις κάτι πιο σημαντικό, θα επιτύχεις, θα καταφέρεις να δώσεις στην αρχαία Μεσίνη την εικόνα που ενεργώσουν όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα όλοι εμείς είμαστε εδώ. Μαζί μας έχουμε τη τιμή και τη χαρά να έχουμε το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Μεσίνης. Καλωσορίστε. Το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Μεσίνης. Το τρίτο Δημοτικό Σχολείο Μεσίνης. Το δέκατο Δημοτικό Πειραματικό Σχολείο Δεύτερο Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου, που συμμετέχει με την παραδοσιακή ομάδα και αύριο θα κάνει παράσταση. Το 8ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας. Και το 13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας. Και πολλούς γονείς που έχετε έρθει για να παρακολουθήσετε τις παραστάσεις των παιδιών σας. Σας ευχαριστούμε. Το δεύτερο φεστιβάλ Μικρών ή αλλιώς Σχολεία Εν Δράση είναι μια ιδέα που ανήκει στον εκπαιδευτικό φιλόλογο και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ, κύριο Νίκο Φουσιάνη, την οποία ο Δήμος υιοθετεί και στηρίζει. Η δράση αυτή, στην οποία οι θεατρικές ομάδες των σχολείων δρούν θεατρικά, προέρχεται από την κλασική Αθήνα του 5ου π.Χ. αιώνα, τότε που οι Αθηναίοι είχαν δημιουργήσει ένα μεγάλο θεατρικό φεστιβάλ, τα Μεγάλα Διονύσια. Στα Μεγάλα Διονύσια που διεξάγονταν στο αρχαίο θέατρο του Διονύσου, κάτω από την Ακρόπολη, διδάσκονταν σε μία από τις 6 μέρες των Μεγάλων Διονυσίων και οι κωμωδίες. Κάτι ανάλογο εισάγουμε και εμείς σήμερα στο Φεστιβάλ των Μικρών. 4 δημοτικά σχολεία θα παρουσιάσουν αποσπάσματα από τις κωμωδίες του Αριστοφάνη. Τα σχολεία που φέτος θα συμμετάσχουν με σειρά κλήρωσης είναι το 10ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, το 2ο Δημοτικό Σχολείο Μεσίνης, το 3ο Δημοτικό Σχολείο Μεσίνης και το 4ο Δημοτικό Σχολείο Μεσίνης. Καλή επιτυχία, παιδιά. Συγχαίρουμε και ευχαριστούμε τους εκπαιδευτικούς αυτών των σχολικών μονάδων που με βιωματικό τρόπο δίδαξαν τις αξίες και τα μηνύματα των κωμωδιών του Αριστοφάνη και με τον τρόπο αυτό μίλησαν τους μαθητές και τις μαθήτριες σε θεατρικές τεχνικές για να αγαπήσουν το αρχαίο δράμα. Η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη στους μικρούς μας ηθοποιούς. Όλα τα αποσπάσματα που θα παρακολουθήσετε είναι διάρκεια 15 με 20 λεπτά. Τη θεατρική αυλαία του δεύτερου Φεστιβάλ Μικρών σήμερα ανήκει το 10ο Πειραματικό Σχολείο Καλαμάτας που θα παρουσιάσει την κωμωδία Λυσιστράτη του Αριστοφάνη. Σκηνοθεσία Ιωάννα Δρούτσα. Σκηνικά Μαρία Πουρίκα Ιωάννα Δρούτσα. Κοστούμια Μαρία Πουρίκα Ιωάννα Δρούτσα. Μουσική επιμέλεια Βασίλη Καναδόπλο. Και οργάνωσε ο Προδίκη Μαλικούλου και Μαρία Θανανίκη. Θα πρέπει να πούμε
ότι η Λυσιστράτη γράφτηκε και διδάχτηκε το 411 π.Χ. και θεωρείται ένα από τα παλιότερα και χαρακτηριστικότερα αντιπολεμικά έργα. Η υπόθεση έχει να κάνει με την απεργία που κηρύσσουν οι γυναίκες της Αθήνας και της Σπάρτης, προσπαθώντας έτσι να πείσουν τους άντρες τους να σταματήσουν τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Θα παρακαλέσω να κάνουμε ησυχία, να σεβαστούμε τους μικρούς μας ηθοποιούς για να μπορέσουμε να απολαύσουμε την παράστασή τους. Παρακαλώ τα κινητά σας σε αθόρυβη λειτουργία και σας ευχόμαστε καλή θέαση. Thank you.